Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και για τη σημερινή μέρα που είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή που ονομάζεται «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι μια εκπομπή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τα δικά σας θέματα, τις δικές σας ερωτήσεις, κρίσεις, αντιρρήσεις και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας που μας στέλνετε μέσω του email στην διεύθυνση που τώρα βλέπετε στις οθόνες σας, τις παρατηρήσεις σας. Είναι μια εκπομπή στην οποία δεν διεκδικούμε καμία απόλυτη γνώση στα θέματα της γραφής. Προσπάθεια κάνουμε, μαθητές είμαστε και όχι διδάσκαλοι, να μαζί να δούμε πώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μέσα από το Λόγο Του θέτει κάθε ένα θέμα, εξηγεί, ερμηνεύει και εμείς προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις απόψεις και τη γνώμη του Θεού πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν λέμε ότι έχουμε πάντοτε δίκιο. Λέμε αυτά που διαβάζουμε και πιθανόν να κάνουμε και λάθη. Και είμαστε πρόθυμοι να μας διορθώσετε ή να μας πείτε και τις δικές σας απόψεις. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε στην ερώτηση που είχαμε την περασμένη Τρίτη, την ερώτηση της αγαπητής Τασίας, η οποία αναφερότανε στο τι γίνεται και πού πηγαίνει η ψυχή του πιστού μετά θάνατο. Αναφερθήκαμε, πιστεύω, αναλυτικά στην περασμένη φορά για το πού πηγαίνει η ψυχή. Επίσης ρωτάει πώς αναστένονται οι νεκροί. Και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε την Ανάσταση των νεκρών. Είπαμε ότι ο άνθρωπος έχει τρία σώματα, το χωικό, το ψυχικό και το επουράνιο. Και είναι και τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Είπαμε για το χωικό σώμα, είπαμε για το ψυχικό σώμα που είναι μετά θάνατο και που πηγαίνει η ψυχή του ανθρώπου, είτε στην Παλαιά Διαθήκη είτε στην Καινή Διαθήκη. Και είπαμε και για το επουράνιο σώμα, το οποίο θα λάβει ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, λαμβάνοντας μέρος είτε στην πρώτη Ανάσταση των δικαίων προς ευλογία και προς ζωή αιώνιων, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας για την Εκκλησία του Χριστού και η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους για την Παλαιά Διαθήκη και για αυτούς οι οποίοι θα αναστηθούν στην περίοδο της εφταετίας του Αντίχριστου. Και επίσης θα πούμε τώρα πώς ανασταίνονται. Πρώτα να δούμε ποια είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Διαβάζω από τις Πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο ΙΓ, το 13ο κεφάλαιο και από το 32 εδάφιο. Μάλλον θα διαβάσω από το 29 και θα φτάσουμε στο 32 πρώτα ο Θεός. Από το 29 εδάφιο στο κεφάλαιο ΙΓ 13 κεφάλαιο. Αφού δεν τελείωσε πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καταβιβάσατε σε αυτόν από του ξύλου, έθεσαν εις μνημείον, τον έθαψαν. Ο Θεός όμως ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, ώστε σε φάνει επί πολλάς ημέρας εις τους μεταυτού αναβάντας από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήτινε στην εμάρτυρες αυτού προς τον λαόν. Και εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λουκάς, και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενομένη εις τους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν Χριστόν, ως είναι γεγραμμένον
και εν το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ότι δε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να επιστρέψει στη διαφθοράν, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Άρα λοιπόν, όταν στον δεύτερο ψαλμό το Πνεύμα το Άγιο αναφερόταν και έλεγε «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα», αυτό το σήμερον, αυτή την ημέρα που εγεννήθη ο Υιός του Θεού, δεν αναφέρεται προφανώς για το Λόγο ο οποίος είναι αγέννητος, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι Θεός και είναι άναρχος, είναι αγέννητος, αγενεολόγητος, γιατί είναι Θεός, τριαδικός Θεός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, αλλά μιλάει για τον ενσαρκωθέντα Λόγο του Θεού, δηλαδή για τον άνθρωπον Χριστόν Ιησού, ότι μία μέρα εγεννήθη λέγον «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον σε εγέννησα». Και αυτή η μέρα είναι η μέρα της Ανάστασης του Χριστού, όπου ο άνθρωπος για πρώτη φορά λαμβάνει επουράνιο σώμα. Για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα λαμβάνει επουράνιο σώμα. Λέω για πρώτη φορά και το τονίζω, γιατί η Γραφή λέει ότι είναι η απαρχή των νεκρών. Και ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει ότι τώρα εξεπληρώθη η επαγγελία του Θεού προς εμάς, καθώς είναι γεγραμμένον, «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε γέννησα, διότι ο Θεός ανέστησε Αυτόν». Αυτή λοιπόν είναι η Ανάσταση. Και πρώτη φορά ανασταίνεται άνθρωπος, με μία Ανάσταση όμως, όχι σαν του Λαζάρου για να ξαναπεθάνει, αλλά με μία Ανάσταση που συνεχίζει λέγοντας ο Απόστολος Παύλος, ότι δε ανέστησε Αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να επιστρέψει στη διαφθοράν, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά, δια τούτο, και ένα άλλο ψαλμό λέγει, δε θέλεις αφήσει τον οσιόν σου να είδει διαφθορά. Μία Ανάσταση μοναδική, η ζωή αιώνιον. Αυτή την Ανάσταση, στην οποία έλαβε μέρος πρώτος άνθρωπος ο Χριστός Ιησούς, έχουμε ελπίδα να λάβουμε κι εμείς, και διαβάζω πώς το ερμηνεύει αυτό ο Λόγος του Θεού ο Απόστολος Παύλος προς την επιστολή του προς Ρωμαίους, από το κεφάλαιο Ήτα, 8 κεφάλαιο και εδάφιο 18. «Επειδή φρονώ», λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Λόγος του Θεού, «ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού». Η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως είναι ότι προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν φανερωθεί. Για να δούμε συνέχεια. «Επειδή οι κτήσεις όλοι υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή όμως με τη θέλησή της εκουσίως, αλλά χωρίς τη θέλησή της και δια τον υποτάξαντα αυτήν τον διάβολο. Με ελπίδα όμως ότι και αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Άρα τα τέκνα του Θεού κάποια στιγμή θα μεταβούνε στην ελευθερία της δόξας. Και συνεχίζει. «Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν, και ουχή μόνο εκτίσεις, αλλά και εμείς αυτοί οι οποίοι έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος του Αγίου», έχουμε δηλαδή αναγεννηθεί και λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, «και αμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία μας», δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών, δηλαδή την Ανάστασή μας. Άρα, η Γραφή λέει ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται. Αναγεννάται, γίνεται τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε Ιησού Χριστού. Όμως αυτή η αναγέννηση την ερμηνεύει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού
στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη είναι η σελπίδα ζώσα. Για να το διαβάσουμε. Πρώτο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο. «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ώστις, κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς, εις ελπίδαν ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Εις ελπίδαν ζώσαν εις κληρονομίαν άφθαρτον». Αυτή είναι η ελπίδα μας. Ότι θα κληρονομήσουμε κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον και αμάραντον, η οποία όμως τώρα είναι επεφυλαγμένη στους ουρανούς δι' ημάς, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, εις σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Άρα λοιπόν η αναγέννησή μας είναι και η σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου είναι αραβόνας, είναι υπόσχεσης. Μας υπόσχεται ο Θεός ότι εγώ αλλάζω τη ζωή σας με την αναγέννηση. Αλλάζω την καρδιά σας και από σκληρή και αμετανόητη την κάνω απαλή και τρυφερή, εύκολα μετανοούσα. Αλλάζω το πνεύμα σας και από λαζονικό και υπερήφανο το κάνω ταπεινό και γλυκό, που εύκολα συγχωρεί. Γιατί αν μετανοήσει ο άνθρωπος και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια καρδιά απαλή και τρυφερή μετανοούσα. Αλλά και όταν εμείς συγχωρήσουμε πάντα στους αμαρτάνοντας εμάς, τότε ο Θεός συγχωρεί και εμάς τις δικές μας αμαρτίες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πνεύμα όχι αλαζονικό, σκληρό, που δεν συγχωρεί, αλλά ένα πνεύμα ταπεινό, φρόνιμο και συγχωρητικό, που συγχωρεί, ώστε να συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων εις εμάς, για να μπορεί και ο Πατέρας μας ο Ουράνιος να συγχωρεί εις εμάς τις αμαρτίες τις δικές μας. Αλλά μας αλλάζει και το χυμισμό, λένε οι άνθρωποι, του σώματος, ώστε ο άνθρωπος να μεταβεί από τη σκλαβιά και τη δουλεία των σαρκικών επιθυμιών, αλλά και προβλημάτων που έχει, όπως είναι ο δεσμός, δένεται ο άνθρωπος σαν από ναρκωτικά, από πάθη, από επιθυμίες. Έρχεται ο Χριστός λοιπόν και ελευθερώνει και το σώμα του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος τελείως ελεύθερος, γιατί είναι γεγραμμένο όποιον ο Υιός του Θεού ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Τελείως ελεύθερος λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί, εάν θέλει, να περπατήσει πάνω στα ίχνη του Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού, να περπατάει ακριβώς, όχι ως άσοφος, αλλά ως σοφός, γιατί το τέλος πάντων επλησίασε και οι μέρες είναι πονηρές που έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Όμως, ο άνθρωπος και ο αναγεννημένος είναι αδύνατος. Δεν μπορεί να αντισταθεί, να σταθεί, να υπομείνει έως τέλους, όπως λέει η Γραφή, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει «Μείνατε στην Ιερουσαλήμ και θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει προς εσάς». Και όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει μέσα σας, γιατί μέσα σας θα κατοικήσει, καθώς είναι γραμμένο «Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω χέι από του Πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει». Και εν τέσσερις χάστες ημέρες θέλω χέι από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν. Όταν λοιπόν θα έλθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος και θα ξέρει τι πρέπει να κάνει με την αναγέννηση και θα μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι αναγεννήθηκε σε παιδί Θεού, γιατί το γεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα, το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Αναγεννήθηκε, ξαναγεννήθηκε πνευματικός άνθρωπος, αλλά εις ελπίδα ζώσα. Ότι με τη βοήθεια του Θεού φυλατώμεθα για να λάβουμε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, στην αρπαγή της Εκκλησίας για μας τους χριστιανούς. Και έτσι, αυτό το λέει ο Λόγος του Θεού, υιοθεσία. Διαβάζω λοιπόν ξανά. «Και ημείς ήτινες έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και μη στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντες όμως την υιοθεσία,
δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών, την Ανάσταση τη δική μας. Και έτσι, Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε γέννησα, με την Ανάστασή του ο Χριστός εισήλθε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατρός για να μεσητεύει περί μόν. Και όλος ο ουρανός περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας, την Ανάσταση των αποθανόντων εν Χριστώ πρώτων, οι οποίοι αποθανόντες εν Χριστώ δεν είναι στον τάφο, το σώμα τους πήγε στο χώμα. Αυτοί σαν ψυχές είναι στον παράδεισο και περιμένουν και αυτή την αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή το ψυχικό σώμα να ενδυθεί σώμα άφθαρτο και αθάνατο. Και εμείς εδώ στη γη όσοι απομένουμε, όταν θα έρθει η ώρα όσοι απομένουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας, τότε θα μεταμορφωθούμε και το θνητό τούτο σώμα θα ενδυθεί το αθάνατο και το φθαρτό τούτο σώμα άφθαρτο και θα γίνουμε κι εμείς οι Θεού, καθώς ο Ιησούς Χριστός έγινε κατά το Λόγο του Θεού Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, και εμείς θα φανερωθούμε πια Υιοί του Θεού σ' όλη την οικουμένη, καθώς είναι γεγραμμένο, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Και μάλιστα σε πολλά σημεία μπορούμε να το δούμε. Ας το δούμε και στον Λουκά, στο κατά Λουκάν θέλω να πω Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο 17 γιοταζήτα λέγει: «Σας λέγω δε, εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Την ημέρα δύο γυναίκες θα λέθνο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται, και στον αγρό θα είναι δύο, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες οι μαθητές λέγουσι προς αυτόν, πού Κύριε?» Αυτός είπε: «Όπου είναι το σώμα του Χριστού, εκεί θα συναχθούνε και οι αετοί». Και αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί θα συναχθούνε και οι αετοί. Για την αρπαγή της Εκκλησίας μάλιστα και ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή του προς Κορινθίους αυτό το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές και θέλω να το ξαναδιαβάσω. Μια φορά είναι στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο, διαβάζω από το 50 εδάφιο: «Τούτο δε λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δε δύναται να κληρονομήσει, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλω μεν κοιμηθεί, πάντως όμως θέλω μεν μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή εν υπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπικη, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτοι και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη». Και αλλού μάλιστα λέει στην επιστολή προς Κορινθίους τη Δευτέρα, και αυτό να το δούμε: «Διότι εξεύρωμεν», πέμπτο κεφάλαιο, «διότι εξεύρωμεν ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικία να χειροποιεί των αιώνιων εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριον ημών του ουράνιον. Αν και ενδυθέντες αυτό δεν θέλομεν ευρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλουμε όχι να βγάλουμε τούτο το σκήνομα, το σαρκικό αυτό, το σώμα αυτό ή το ψυχικό σώμα ή το χωικό, αλλά να επενδυθούμε το επουράνιο, δε να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής». Αυτή λοιπόν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία θα γίνει, το έχουμε πει και άλλες φορές, πριν να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, λέει η Γραφή, θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και ο Αντίχριστος και η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες όταν θα φύγουν οι Άγιοι με την πρώτη Ανάσταση, με την αρπαγή της Εκκλησίας. Κάτω στη γη πια θα μείνουν οι άνθρωποι όσοι δεν έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι σχετικά εύκολα,
που θα προτρέπει ο Αντίχριστος τους ανθρώπους όλους να βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και να προσκυνούν την εικόνα και να, το χάραγμα το 666 δηλαδή, ώστε να γίνουν δικοί του. Για 3,5 χρόνια θα κηρύττουν οι δύο προφήτες εκ του λαού Ισραήλ ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος και μη βάζετε το χάραγμα, αλλά ταυτόχρονα και άγγελοι από τον ουρανό, γιατί θα είναι μια ιδιαίτερη οικονομία, θα κηρύττουν να μην βάλουν το χάραγμα και να μην προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου. Στα 3,5 χρόνια θα καταφέρει ο Αντίχριστος να θανατώσει τους δύο προφήτες, οι οποίοι θα αναστηθούν την τρίτη μέρα, και από τότε θα αποκαλυφθεί πια το σκληρό πρόσωπο του Αντίχριστου, ο οποίος πια θα θανατώνει. Πρώτα-πρώτα θα κυνηγήσει το λαό Ισραήλ, στον οποίο λαό Ισραήλ ο Θεός θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θα επιστρέψουν σε αυτόν τον οποίο εξεκέντησαν. Θα αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εσταύρωσαν, είναι ο ερχόμενος Μεσσίας και θα τρέξουν προς αυτόν και θα γίνει ο μεγάλος διωγμός και το μεγάλο κακό στην γη, όπου λέει η Γραφή ότι θα γίνει τέτοια θλίψη που δεν έχει γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Και θέλω να διαβάσω από το 24 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ότι όταν αναφέρεται για τη μεγάλη θλίψη. Διαβάζω από το 21 εδάφιο. «Διότι τότε θέλει είστε θλίψεις μεγάλη», στο τέλος δηλαδή της εφταετίας του Αντίχριστου, «οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνονται οι μέρε εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ», γιατί αλήθινα δεν θα διαρκέσει ακριβώς 7 χρόνια η εφταετία του Αντίχριστου λεγόμενη, αλλά θα συντέμνει τις ημέρες ο Κύριος δια τους εκλεκτούς, όπως θέλουν δια τους εκλεκτούς όμως θα συντιμηθούν οι μέρε εκείνες». Τώρα θα μιλήσουμε για το τέλος, για την πρώτη Ανάσταση, όχι πια της Εκκλησίας, αλλά της Παλαιάς Διαθήκης και των ανθρώπων της εφταετίας του Αντίχριστου. Δηλαδή των ανθρώπων των Αγίων που τελικά υπέμειναν, δεν έλαβαν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα στα 7 χρόνια του Αντίχριστου. Λέει λοιπόν η Γραφή. 23 εδάφιο. «Τότε, εάν κάποιος είπε προς εμάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ μη πιστεύσετε, διότι θέλουν συνεγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θέλουν συνδείξει σημεία μεγάλα και τέρατα». Μιλάει λοιπόν τώρα για τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη που αναφέρεται πάρα πολύ καλά στην Αποκάλυψη, αλλά και γενικά για όλους τους δικούς του, ώστε να πλανήσουσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και συνεχίζει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. «Ιδού προείπα προς εμάς. Εάν λοιπόν είπωση προς εμάς ιδού εν τη ερήμο είναι μη εξέλθετε, ιδού εν της αμοίης μη πιστεύσετε. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτω θέλει είστε και η παρουσία, η δευτέρα παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αιτοί». Στην αρπαγή της Εκκλησίας έλεγε όπου είναι το σώμα του Χριστού θα μαζευτούν εκεί και αιτοί. Τώρα στη δευτέρα παρουσία λέει που είναι το πτώμα, που είναι του Αντίχριστου, εκεί θα μαζευτούν και αιτοί, όπου θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός με τους αγγέλους και πάντα στους Αγίους. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε. «Ευθύς δε μετά τη θλίψη τη μεγάλη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θα πέφτουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούνε. Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Και θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εθελών του ουρανού και επί της δυνάμεως μεταδυνάμεως και δόξης πολλής». Και τότε ο Κύριος, πριν να κατέβει επί της γης, πριν γίνει η δευτέρα παρουσία, θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού πάλι με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θα συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών ως άκρων αυτών. Εδώ λοιπόν είναι η Ανάσταση, η πρώτη των νεκρών, αλλά της Παλαιάς Διαθήκης και όσων δεν έβαλαν το χάραγμα και δεν του Αντίχριστου και δεν προσκύνησαν την εικόνα του στην εφταετία, η οποία θα γίνει από τους αγγέλους τους οποίους θα στείλει ο Ιησούς Χριστός.
Ενώ η αρπαγή της Εκκλησίας, που είναι η Ανάσταση της Εκκλησίας, θα γίνει, όπως διαβάσαμε από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς και το επαναλαμβάνω, ότι μισό λεπτό, προς Θεσσαλονικείς λέει, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού. Την αρπαγή της Εκκλησίας θα την πραγματοποιήσει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ, δηλαδή οι ψυχές των αποθανόντων εν Χριστώ που βρίσκονται στον Παράδεισο, θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θα αρπαχθούμε με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εν εφέλες. Αυτή είναι η αρπαγή. Η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους την ξαναδιαβάζω. Μετά τη θλίψη αυτή, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, θα αποστείλει τους Αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θα συνάξουν τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρον ουρανού έως άκρον αυτού. Και θα παραβρεθούν όλοι στον γάμο του Αρνίου, ο οποίος αναφέρεται στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου και λέγει, ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα, στο 7 εδάφιο, και ας δώσομεν τη δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή ετοίμασε αυτόν και δόθη σε αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και συνεχίζει και λέγει, γράψον μακάρι και κλειμένη στο δείπνον του γάμου του Αρνίου. Υπάρχουν δηλαδή οι νύμφοι, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, και οι φίλοι του νυμφίου, δηλαδή οι κεκλημένοι εις τον δείπνον του γάμου του Αρνίου. Είναι η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη. Και στη συνέχεια, στο 11 εδάφιο, λέγει και ειδού και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καλούμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και ο αληθινός ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη και είναι γραμμένο επάνω του ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών ενδεδημένοι βύσινων, το θυμάστε αυτό που διαβάσαμε πιο μπροστά στο γάμο, βύσινων λευκών και καθαρών. Και έτσι γίνεται η Δευτέρα Παρουσία. Η Δευτέρα Παρουσία επί της γης, όπου συλλαμβάνεται ο Αντίχριστος, εξέρχεται ο Αντίχριστος με τον ψευδοπροφήτη και με τα στρατεύματά του για να πολεμήσουνε τον ερχόμενο Ιησού Χριστόν με τα πάντων των Αγίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και με τους αγγέλους αυτού, θεωρώντας ότι είναι επίθεσης, έτσι λέγεται, και το πιστεύω κι εγώ, επίθεσης εξωγήινων, όμως εκεί στη μάχη του Αρμαγεδόνα, που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την εποχή, δηλαδή κατά την Δευτέρα Παρουσία, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα συλλάβει τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός κάμοντας την αρχή για την αιώνια κόλαση, όχι για τον Άδη, για την αιώνια κόλαση, εκεί που δεν υπάρχει πια ελπίδα, και θα πιάσει τον διάβολο και θα τον φυλακίσει για 1000 χρόνια και θα εγκαταστήσει επί της γης την βασιλεία του, καθώς ήταν γεγραμμένο τη βασιλεία του Δαβίδ, στην οποία θα καθίσει βασιλιάς τα Ιεροσόλυμα ο Ιησούς Χριστός, και θα είναι μία οικονομία, οικονομία της χιλιετούς βασιλείας, όπου για 1000 χρόνια θα βασιλεύει ο Χριστός μαζί με τους ανεστημένους Αγίους, και ταυτόχρονα στη γη θα υπάρχουν όσοι είχαν βάλει το χάραγμα και δεν απέθανον στη μάχη του Αρμαγεδόνος, αλλά και τα παιδιά τους, όπου επειδή δεν θα υπάρχει ο διάβολος και δεν θα υπάρχει αμαρτία, οι άνθρωποι τότε θα ζούνε 1000 χρόνια όπως ζούσαν στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου. Μέσα στα 1000 χρόνια πάλι θα αυξηθεί ο πληθυσμός της γης, πάλι θα γεμίσει η γη από ανθρώπους, και έτσι πια στα 1000 χρόνια ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα λύσει το διάβολο κατά το σχέδιο του Θεού, ο οποίος και πάλι θα ξεσηκώσει όλους τους ανθρώπους εναντίον του Χριστού, εις πόλεμο εναντίον του Χριστού, και τότε θα έρθει το τέλος. Τότε λέει η Γραφή ότι, και το διαβάζω, το κάπα κεφάλαιο, 20 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, 7 εδάφιο, και όταν πληρωθούν τα 1000 χρόνια,
θα λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θα εξέλθει για να πλανήσει και πάλι τα έθνη, τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτο της γης, επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη και κατέβη πυρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη πλέον και αυτός εκεί που ήταν ο αντίχριστος και ψευδοπροφήτης εις τη λίμνη του πυρός και του θείου και θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα αυτός ο διάβολος το θηρίον ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Όμως συνεχίζει για την Ανάσταση την τελευταία. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός. Και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτάς. Και είδα τους νεκρούς και μικρούς και μεγάλους ισταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ηνύχθησαν και βιβλίων άλλων ηνύχθη το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν, εδώ δηλαδή αναστήθησαν πια όλοι οι άνθρωποι, όσοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση είναι αναστημένοι, αλλά και αυτοί που δεν είχαν λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση έλαβαν μέρος στην τελευταία Ανάσταση. Όλοι αναστήθησαν και εκρίθησαν οι νεκροί, οι αναστημένοι πια, εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά τα έργα αυτών. Αυτοί λοιπόν τώρα που αναστήθησαν στη δεύτερη Ανάσταση θα κριθούν κατά τα έργα τους. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, αναστήθησαν λοιπόν όλοι και όσοι ήσαν πεθαμένοι στη θάλασσα, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους σε αυτοί νεκρούς, ψυχές στον τόπο της Βασάνου όπως είπαμε, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν τέλος εις τη λίμνη του πυρός, και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όποιος δεν ευρέθη γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη και αυτός εις τη λίμνη του πυρός, δικαιωμένη εις τους αιώνες των αιώνων, εις την κόλαση την αιώνια. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πρέπει να τονίσουμε ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αυτή την κρίση εκρίθησαν κατά τα έργα αυτών τα γεγραμμένα εν της βιβλής και δεν εκρίθησαν όσων τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και είναι αυτοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Ο Κύριος μας το περιγράφει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο κρίνων, ο μέλλον να κρίνει ζώντας και νεκρούς, θα σταθεί ενώπιον όλων πλέον των αναστημένων ανθρώπων και αυτών που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση και αυτών που έλαβαν μέρος στην δεύτερη Ανάσταση. Στην πρώτη Ανάσταση ζωή αιώνιον και στη δεύτερη κρίση αιώνιο. Και θα χωρίσει, λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, τα πρόβατα εκ δεξιών και τα κατσίκια εξ αριστερών. Όσους έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση εκ δεξιών και όσους έλαβαν μέρος στη δεύτερη Ανάσταση εξ αριστερών. Και θα πει προς εις τους εκ δεξιών, έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Και μάλιστα να το διαβάσω από μέσα, όπως ακριβώς το λέει ο Λόγος του Θεού στο 25ο κεφάλαιο. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διότι επίνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με νεδίσατε, εισθένησα και με επισκεφθήκατε, εμφυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Τότε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, οι εκ δεξιών, Κύριε πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, ξένο, γυμνό, ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς ε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, ο Ιησούς Χριστός θα πει προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω, εφόσον εκάματε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ κάματε. Εφόσον κάματε σε έναν των αδελφών μου, των παιδιών του Θεού, των ελαχίστων σε μένα κάνατε. Αυτό σημαίνει ότι εκπληρώσατε την νέα εντολή. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Όπως εγώ σας έθρεψα, σας ξεδίψασα, σας φιλοξένησα, σας ενέδισα, σας θεράπευσα και σας επισκέφθηκα στη φυλακή επειδή εγώ σας αγάπησα και συμπεριφέρθηκα έτσι σε εσάς και επειδή και εσείς με
εκπληρώνοντας την εντολή μου, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, συμπεριφερθήκατε με αγάπη προς τους αδελφούς σας, γι' αυτό κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη σε εσάς από καταβολής κόσμου. Και θα υπεί και προς τους εξαριστερών, αυτούς που έλαβαν μέρος στη δεύτερη Ανάσταση, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το πυρ το αιώνιον, εις την κόλαση την αιώνια, που είναι ετοιμασμένη όχι για σας, αλλά για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Αλλά δυστυχώς, επειδή πείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και δεν με ενδύσατε, ασθενής και εμφυλακή ήμουν και δεν ήρθατε προς εμέ, γι' αυτό υπάγεται εις το πυρ το εξώτερον. Και θα αποκριθούνε προς αυτόν οι άδικοι λέγοντες, πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, ξένο, γυμνό, ασθενή, εμφυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε? Τότε θα πακριθεί πάλι προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω, καθώσον δεν εκάματε εις ένα τούντον των ελαχίστων συνανθρώπων σας, ούτε εις εμέ κάνατε. Γιατί ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εάν δεν αναγεννηθεί και δεν αλλάξει η καρδιά του, δεν μπορεί να αγαπάει. Δεν μπορεί να μετανοεί, αλλά και δεν μπορεί να αγαπάει. Και αν δεν αναγεννηθεί και δεν αλλάξει το πνεύμα του, δεν μπορεί να συγχωρεί και δεν μπορεί να ταπεινώνεται. Γι' αυτό ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός είπε, όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει, αλλά ούτε και να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι η Ανάσταση η δεύτερη, και από εδώ και πέρα πια, εάν συνεχίσουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, θα δούμε ότι ο Θεός θα δημιουργήσει νέα γη, και το ξαδιαβάζω από το 21 κεφάλαιο, και είδον ουρανό νέον και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη που υπάρχει σήμερα παλήρθε, η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον, και εγώ Ιωάννης είδον την πόλην την Αγίαν, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής. Και άκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και θέλουν συνείστε λαοί αυτού, και αυτός θέλει είστε Θεός αυτών μετά αυτών. Και ακόμη, όπως είπε και ο Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη, δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε, αλλά εν εξεύρωμεν ότι θα είμαι θα όμοι με αυτόν, λέει τώρα στο 22 κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο. Και σε αυτή λοιπόν την Νέα Ιερουσαλήμ, στην πόλη των εορτών ημών, στην αιώνια ζωή, νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί. Και δεν θα υπάρχει ανάγκη για λίχνο, ούτε για φωτός ηλίου, για φως ηλίου. Διότι ο Κύριος θα φωτίζει αυτούς, και αυτοί οι ανεστημένοι θα βασιλεύουν εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό δεν το ξέρουμε τι είναι. Δεν εξεύρωμε τι θέλουμε εμείς. Αλλά εν εξεύρωμε ότι θα είμαστε όμοι με αυτόν. Και για να απαντήσω και στην τελευταία ερώτηση της αγαπητής Θασίας, πώς εξηγούνται τα εδάφια της Αποκάλυψης 6, 9, 11, ας πάμε στο κεφάλαιο 6 και διαβάζω 9 και εδάφιο. «Και ότε άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάστανες των εσφαγμένων, δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρίαν την οποίαν είχον, και έκραζαν με τα φωνής μεγάλης λέγοντες, έως πότε ο δέσποτα Άγιε και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από το κατοικούντον επί της γης? Και δόθησαν εις έκαστον στο λελευκέ, και ρέθη προς αυτούς να αναπαυθώσιν αίτιο λίγον, έως σου συμπληρωθώσει και η σύνδουλη αυτών, και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωνευθώσει ως αυτή». Εδώ μιλάμε τώρα για τη σφραγίδα την Πέμπτη, όπου είναι σε εξέλιξη πια η εφταετία του Αντίχριστου, η αρπαγή της Εκκλησίας έχει γίνει, η πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας έχει γίνει, άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εκ της Εκκλησίας, γιατί ήδη έχουν αναστηθεί, ήδη έχουν αρπαχθεί, αλλά είναι αυτοί ιδιαίτερα οι σφαγέντες ή και αυτοί που πρόκειται να σφαγιαστούν και να φωνευθούν από τον Αντίχριστο, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού και περιμένουν την Ανάστασή τους, δηλαδή περιμένουν την πρώτη Ανάστασή τους, δηλαδή περιμένουν την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, η οποία, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εφταετίας, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, λίγο πριν το γάμο του Αρνίου που θα γίνει στον ουρανό,
όπου θα στείλει ο Χριστός τους αγγέλους, να παραλάβει αυτούς τους ανθρώπους, είτε τους αποθανόντας, όπως αυτοί που είναι ψυχές των εσφαγμένων, έχουν το ψυχικό σώμα, αλλά βρίσκονται κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού, γιατί πια η Εκκλησία έχει αρπαγή και περιμένουν, τους προτρέπει ο Θεός και τους άλλους να αποθάνουνε, ώστε στο τέλος της εφταετίας θα στείλει τους αγγέλους να παραλάβει και τις ψυχές των εσφαγμένων όλων της εφταετίας, αλλά και των όσων λίγων ίσως έχουν επιβιώσει εξ αυτών που δεν έβαλαν ζώντες, έχουν επιβιώσει και έχουν παραμείνει ζώντες, εξ αυτών οι οποίοι δεν έβαλαν ποτέ το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Αντίχριστου, για να γίνει και σε αυτούς η αρπαγή από τους αγγέλους, η Ανάσταση πρώτη, και να βρεθούν μαζί με τον Χριστό στον ουρανό και να παρευρεθούν σαν και κλειμένοι στο γάμο του δείπνου του Κυρίου μαζί με τους Αγίους της Εκκλησίας. Όλοι μαζί, η νύμφη, η Εκκλησία του Χριστού, και οι φίλοι του νυμφίου, οι και κλειμένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Αγαπητή Τασία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πιστεύουμε ότι ολοκληρώσαμε με τη χάρη του Χριστού όλα αυτά τα οποία μας ρώτησες. Ελπίζουμε να έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο πιστεύουμε και διαβάσαμε μέσα από τη Γραφή. Περιμένουμε τις οποιασδήποτε αντιρρήσεις σας, διαφωνίες σας, συμφωνίες σας, ερωτήσεις σας στη διεύθυνση που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, και με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και πάλι την επόμενη Τρίτη, όπου με καινούργιες δικές σας ερωτήσεις θα σταθούμε στην παρουσία του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού να τη σχολιάσουμε. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.